Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όχι μόνο άνηση, αλλά και άδικη είναι η φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, ειδικά αυτών με ζημία. Τα όσα προκύπτουν από την αποστολή των πρώτων εκαθαριστικών σημειωμάτων προκαλούν πολλά ερωτήματα, αφού ένας επαγγελματίας καλείται να πληρώσει το 80% του εισοδήματός του, όταν με τα ίδια κριτήρια και με το ίδιο εισόδημα για τον μισθωτό είναι μηδέν. Μια ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 4.500 περιοχές της χώρας θα φέρνουν οι αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Με τις νέες ρυθμίσεις διορθώνονται αδικίες, αλλά ανοίγει και ο δρόμος για την εκαθάριση του φόρου και την πληρωμή του από τους ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των αλλαγών που προβλέπει η εισήγηση του Υφυπουργού Γιώργου Μαυρογάνη προς τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, προκύπτουν ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες σε 4.500 περιοχές από όλη τη χώρα, όπως αναφέρουν τα νέα. Πρόκειται για περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα αντικειμενικών τιμών το 2011 στο συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Παράλληλα, φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την ευκαιρία να τροποποιήσουν αναδρομικά το Ε9 ώστε να αποφύγουν χαράτσια. Με τις αλλαγές αυτές, ρυθμίζονται εκκρεμότητες που υπήρχαν στον υπολογισμό του φόρου και γίνεται εφικτή η εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιουλίου. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για τις οφειλές τους τόσο για τον ΕΝΦΙΑ όσο και για τον συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να διορθώσουν τα όποια λάθη έγιναν στην υποβολή του Ε9, κάτι που ανοίγει παράθυρο για μικρότερο φόρο, εάν η τροποποιητική δήλωση είναι χαμηλότερη από την αρχική. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης του Ε9 και αντίστοιχα του ΦΑΠ 11, 12, 13 αλλά και του ΕΝΦΙΑ 14 έως το τέλος Νοεμβρίου του 2014. Αν ο τελικός φόρος είναι χαμηλότερος από αυτόν που θα εκαθαριστεί, το ποσό θα συμψηφιστεί με τις δόσεις που έχουν καταβληθεί έως τότε. Η ρύθμιση αφορά κατά κύριο λόγο χιλιάδες αγρότες που είχαν δηλώσει περισσότερες εκτάσεις από αυτές που κατήχαν ώστε να λάβουν υψηλότερη επιδότηση. Αλλάξουμε τώρα θέμα. Μια μεγάλη σελίδα ανοίγει αύριο στη διαστημική τεχνολογία και αυτή φέρει ελληνική αλλά και μεσσηνιακή υπογραφή. Ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος είναι έτοιμος να εκτοξευτεί με την αποστολή που έχει προγραμματιστεί να εκκινήσει αύριο από το κέντρο της NASA στην Βιρτζίνια. Ο LambdaSat στρέφει πάνω του το επιστημονικό και τεχνολογικό ενδιαφέρον για μια σειρά από καινοτομίες. Αύριο, γύρω στις 8 το βράδυ, αναμένεται να γίνει από το κέντρο της NASA στην Βιρτζίνια η εκτόξευση του πυράβλου Αντάρες, ο οποίος και μεταφέρει τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο. Αλλά είμαστε έτοιμοι. Νομίζω ότι πλησιάζουμε, κοντεύουμε να κλείσει αυτό το κεφάλι. Γίνεται από το Flight Center του Wallops, το οποίο είναι κοντά στο NASA Grande, είναι ένα κέντρο εκτόξευσης για το Antares της Orbital Sciences. Από το ίδιο κέντρο επίσης γίνονται και εκτοξεύσεις για το SpaceX. Αυτές είναι πτήσεις που με κατεύθυνση στο διαστημικό σταθμό λέγονται Cargo Delivery Missions. Και το LambdaSat είναι ήδη fully integrated μέσα στο σύστημα της Cygnus πάνω στο Orbital Sciences 2. Στην τηλεόραση Best, για μια αποστολή η οποία έχει έντονο μεσσηνιακό χρώμα, μίλησε ο Δόκτωρ Περικλής Παπαδόπουλος. Σωστά, είναι καθαρά αμυγός ελληνικής κατασκευής, φτιαγμένα από τα παιδιά από την Ελλάδα. Είναι φτιαγμένα με όλες τις προδιαγραφές τις διαστημικές, με τα λεγόμενα threefold tolerance συστήματα. Και έχουμε φυσικά το πείραμα με το γραφένιο και έχουμε και το σύστημα AIS, επικοινωνία με τα εμπορικά καράβια, με βέβαια τον ηγετικό ρόλο να παίζει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε αυτό το θέμα. Και φυσικά είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα, έχει όλα τα αναγκαία υποσυστήματα. Έχουμε επαφή επικοινωνίας με το IRIP, το Constellation, που είναι από 50 από 66 δορυφόρους. Είναι τόσο μεγάλη σημασία αυτής της αποστολής, η οποία ανοίγει μια νέα σελίδα στην τεχνολογία αλλά και την επιστήμη. Βέβαια, όλες οι αποστολές αυτές είναι μοναδικές και για μας είναι μια ιδιαίτερη αποστολή λόγω του LambdaSat. Και όλη η ομάδα περιμένει αγωνιωδώς την εξέλιξη της αποστολής. Για να γίνει ο πρώτος ελληνικός δορυφόρος πραγματικότητα, χρειάστηκε η συνεργασία των ελληνικών μυαλών. Να σας πω ότι αισθανόμαστε περήφανοι και εγώ και όλη η ομάδα που συμμετείχαμε σε αυτή την προσπάθεια. Και καταρχήν να πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδόπουλο για την πρωτοβουλία του και για την τόση προσπάθεια που έκανε να έρθει εις πέρας αυτή όλη η αποστολή και που μας δόθηκε ευκαιρία και σε εμάς να γνωρίσουμε νέα πράγματα, νέα τεχνολογία, νέους ανθρώπους και να είμαστε κι εμείς ένα μέρος αυτού όλου του εγχειρήματος. Θέλω να το πιστεύω και το εύχομαι, πρέπει να σας πω, γιατί δεν υστερούμε σε κάτι σαν Έλληνες. Έχουμε όλες τις απαραίτητες γνώσεις και μπορούμε να μπούμε αντάξια στον ανταγωνισμό σε αυτό το τομέα. Μένουμε για λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, καθώς οι εικόνες από την αποστολή πράγματι εντυπωσιάζουν.
για τη σημασία που δίνει η ίδια η NASA τόσο στον LambdaSat όσο και στα όσα σηματοδοτεί το όλο εγχείρημα, δόθηκε συνέντευξη τύπου όπου και επισημάνθηκαν οι πρωτοτυπίες του. Μια νέα σελίδα φαίνεται να ανοίγει για την αεροδιαστημική τεχνολογία και αυτή έχει να κάνει με την αποστολή του Orb 2. Για αυτή που έχει έντονα ελληνικό χρώμα στο κέντρο Wallops της Virginia πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της συνέντευξη τύπου. On the science and technology cargo headed to the International Space Station aboard Orbital Sciences Cygnus cargo. Η υπεύθυνη επικοινωνίας της NASA τόνισε πως με μεγάλη επιστημονική και τεχνολογική σημασία είναι το συγκεκριμένο εγχείρημα, η συγκεκριμένη μεταφορά στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό από το Orbital Διαστημόπλιο. Ο Αντάρες Πίταυλος που θα χωθήσει τον Orbital σχεδιάζεται για αύριο το μεσημέρι στη 1 η ώρα ανατολική να εκτοξευθεί από το κέντρο Wallops. Όπως σημείωσαν στην συνέχεια και οι υπεύθυνοι της αποστολής, αύριο είναι μια εντυπωσιακή στιγμή. Μια αποστολή υψηλού επίπεδου που ανοίγει νέους δρόμους. Ξεκίνησαν όλα πριν από 3 χρόνια να ετοιμάζονται. Και τώρα πρόκειται να δώσουμε μια άλλη προέκταση στην δραστηριότητα του διαστημικού σταθμού. Και φυσικά να έχουμε περισσότερα περιθώρια ανακαλύψεων μπροστά μας. Όταν σχεδιάσαμε αυτό το πρόγραμμα, η ιδέα ήταν η ανάπτυξη μιας κοινωνίας συνεργασίας επιστημονικού τοπικού επίπεδου στη δυνατότητα να συνεργαστούν και να εργαστούν εκατοντάδες σπουδαστές ανά τον κόσμο. Τους δώσαμε αυτό το ερευνητικό πεδίο, το οποίο είναι κυριολεκτικά αυθεντικό. Τον βηματισμό της καθορίζει η Πελοπόννησος για τα επόμενα χρόνια και έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα γίνει αυτό. Το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος 2020 παρουσιάστηκε στην Τρίπολη με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, να στέλνει το μήνυμά του και για τους πόρους του ΕΣΠΑ, σημειώνοντας πως δεν θα πρέπει να πάει ούτε ένα ευρώ χαμένο. Παρουσία του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και του Γενικού Διευθυντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφερειακής Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων, Κώστα Κουγολιά, πραγματοποιήθηκε χθες στην Τρίπολη η πρώτη συνεδρία κοινής επιτροπής παρακολούθησης της προγραμματικής σύμβασης που αφορά για το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα Πελοπόννησος 2020. Όλοι γνωρίζετε τα προβλήματα που είχαμε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων λόγω των οικονομικής κρίσης και τις δυσκολίες που είχαν να χρηματοδοτηθούν το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα. Όμως παρόλα αυτά τα προβλήματα, η περιφέρεια Πελοποννήσου το 2013 είχε όριο πληρωμών από το ΚΟΥΔΟΕ για την περιφέρεια, είχε καθοριστεί στα 10 εκατομμύρια. Όμως στο τέλος, με την ανακατανομή των πόρων και με την εξαιρετική λειτουργία, έφτασε να απορροφήσει 21 εκατομμύρια. Ο κ. Κωνσταντινόπουλος στην παρέμβασή του μίλησε για το νέο ΕΣΠΑ και τους πόρους που θα πρέπει να διατεθούν. Ενώ επισήμανε πως θα πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ευρώ που υπάρχει. Χαρακτηριστικά του νέου ΕΣΠΑ, που οι περισσότεροι ίσως τα ξέρετε, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά. Είναι μια χειρωτική αφορά, χειρωτική συνδρομή 20,8 δισεκατομμυρίων. Αν εκτιμήσουμε και την δημόσια δαπάνη, αυτή θα φτάσει στα 26 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν 7 εθνικά πτυχιακά προγράμματα μαζί με την εθνική βοήθεια και 13 περιφερειακά προγράμματα. Τα 13 περιφερειακά προγράμματα που σας αφορά είναι προϋπολογισμού 5,2 δισεκατομμυρίων κοινοτικών χρημάτων και δημόσια δαπάνη 6,75 δισεκατομμύρια. Όλες οι περιφέρειες θα διαχειριστούν περισσότερους πόρους σε σχέση με το σημερινό τους πρόγραμμα. Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Στατούλης σημείωσε πως για πρώτη φορά η Πελοπόννησος δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος. Τις ανάγκες και τις προτεραιότητες που βάζει το καινούργιο πρόγραμμα. Γιατί έχει την καινοτομία, έχει την εξειδίκευση και απαντά σε σημαντικά προβλήματα εδαφικής και κοινωνικής συνοχής, έτσι όπως προτάσσεται μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το δικό του ξεχωριστό μήνυμα με μεγάλη σημασία για την προσπάθεια που καταβάλει η Ελλάδα έστειλε ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας, κύριος Χρυσόστομος. Ο Ποιμενάρχης του νομού σημείωσε πως σύντομα ως Έλληνες θα φτάσουμε ξανά στο σημείο που μας αξίζει.
ξεχωριστό και εμφατικό για μία ακόμη φορά το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου. Με αφορμή τον εορτασμό της Παναγίας της Τριχερούσας στην Φινικούντα, ο ποιμενάρχης του νομού μίλησε για έναν αγώνα που θα οδηγήσει ξανά τους Έλληνες εκεί που τους αξίζει. Εδώ στη Φινικούντα συνήθιμε για να εορτάσουμε, να ενθυμηθούμε και να λατρεύσουμε το πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Τριχερούσης, η οποία επάνω στην εικόνα της φέρνει ένα σημείο, ένα στίγμα, ένα σημείο με το οποίο δηλώνεται η πίστη, η εμπιστοσύνη και η ελπίδα που εναπέθεσε σε αυτήν ο μοναχός Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όταν ο ίδιος έγινε σημείο αναφοράς της θαυματουργικής παρεμβάσεως και παρουσίας της Υπεραγίας Θεοτόκου στη ζωή. Έτσι λοιπόν και εμείς σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, κάθε φορά που ερχόμαστε να προσκυνήσουμε το εικόνισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, αφήνουμε και εμείς το δικό μας στίγμα. Το στίγμα της προσευχητικής μας αναφοράς, την ελπίδα μας, την εμπιστοσύνη μας και την προσδοκία μας. Ότι αποθέτουμε σε αυτήν όλες τις ελπίδες της ζωής μας και ότι ο αγώνας τον οποίο καταβάλλουμε ο καθένας αλλά και όλοι μαζί αυτούς τους καιρούς της κρίσεως και της αμφισβήτησης δεν θα είναι ένας αγώνας χωρίς αποτέλεσμα, αλλά θα είναι ένας αγώνας που θα μας οδηγήσει και πάλι εκεί που αξίζουμε ως γένος και ως έθνος των Ελλήνων, εκεί που η ιστορία μας έχει θέσει διαχρονικά και εκεί που ο πολιτισμός μας καλείται κάθε φορά να δηλώσει και να εκφράσει τη δική του μαρτυρία μέσα στον χώρο του πολιτισμού και της Ευρώπης. Στην Καλαμάτα είναι σήμερα στραμμένα τα βλέμματα και με πολιτική μάλιστα αναφορά. Ο λόγος πάντως για ένα κοινωνικό γεγονός για το γάμο του γιου του Προκόπου Παυλόπουλου. Θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Βασιλική την Πελογιάννη. Είναι εκεί, στον χώρο, είναι στη Βέργα. Καλησπέρα, Βασιλική. Καλησπέρα, Θέμη. Ξεχωριστές στιγμές απόψε στη Βέργα, όπου πριν από λίγο, όπως είπες και εσύ στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίες, είχαμε έτσι το γεγονός της ημέρας. Το γάμο του Βασίλη Παυλόπουλου με την εκλεκτή της καρδιάς του Τζίνα Κόφα. Να τονίσουμε ότι ο γιος του πρώην υπουργού ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα του και του παππού του. Και αυτό ήταν βέβαια και η αφορμή για να βρεθούν εδώ μια σειρά στελεχών της κυβέρνησης Καραμαλή και φυσικά και ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός με τη σύζυγό του Νατάσα. Η Τζίνα, με καταγωγή από τα Τρίκαλα, είναι από το 2009 κουμπάρα της νηπιαγωγού κόρης του πρώην υπουργού ζωής, αφού είχε βαπτίσει το πρώτο της παιδί. Από τότε, όπως λένε πρόσωπα που γνωρίζουν καλά, ξεκίνησε ένα πολύ δυνατό φλερτ μεταξύ του Βασίλη Παυλόπουλου και της όμορφης Τζίνας που κατέληξε σήμερα στα σκαλιά της εκκλησίας. Βλέπουμε εμείς το ζευγάρι Βασιλική στις εικόνες. Α, ο γαμπρός, ο γαμπρός. Λοιπόν, να και η νύφη τώρα στις εικόνες που μας στέλνετε. Ξεχωριστές πράγματι στιγμές και είδαμε και νωρίτερα και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή. Φυσικά περιχαρής ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υπουργός. Ναι, Βασιλική. Γενικά το κλίμα ήταν πάρα πολύ ζεστό, ήταν όλοι ευδιάθετοι. Εμείς πλησιάσαμε τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, και τον ρωτήσαμε πώς του φαίνεται εδώ η περιοχή μας. Βέβαια μας απάντησε με ένα χαμόγελο ότι δεν θα ήθελε να δώσει κάποιο σχόλιο. Ήταν αρκετά χαλαρός, μιλούσε με τον κόσμο, χαιρετιόταν. Ήταν γενικά και η σύζυγός του και ίδιος πάρα πολύ χαλαρή και ευδιάθετη. Βλέπουμε και τον Σεβασμιώτατο τον Μητροπολίτη Μεσσηνίας, ο οποίος είναι αυτός που τέλεσε το μυστήριο, ο κύριος Καραμαλής. Ο κύριος Ανδρινός, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Ο Γιάννης Ολαμπρόπουλος, ο βουλευτής Μεσσηνίας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Μανιατάκης, πάρα πολύ προσκεκλημένοι. Εδώ βλέπουμε τον πρώην πρωθυπουργό μαζί με την σύζυγό του, την Νατάσα, να κατεβαίνουν τα σκαλιά μαζί με τον κύριο Παυλόπουλο, αλλά και τον δήμαρχο Καλαμάτας, βλέπουμε στα πλάνα. Εμφανώς ευδιάθετος, χαλαρός ο πρώην πρωθυπουργός. Στην Καλαμάτα λοιπόν ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος είχε τη δυνατότητα και στην Πελεκανάδα, στον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του κ. Παυλόπουλου, να τα πει εκεί με πάρα πολλούς. Είδαμε και τον πρώην πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κ. Αδαμόπουλο. Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να σημειώσουμε ότι το γλέντι θα γίνει το χαμήλαιο γλέντι στον Μπελβεντέρα. Έτσι, ο χώρος δεξίως είναι εκεί. Βασιλική, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή νύχτα.
Πάμε εμείς τώρα σε άλλα θέματα και να περάσουμε στις ξεχωριστές στιγμές που είχαμε σήμερα για την Πηλία. Η περιοχή της Φενικούντας γιόρτασε την Πολύουχο της Παναγία Τριχαρούσα. Την τιμητική της είχε σήμερα η περιοχή της Φενικούντας, η οποία και γιόρτασε την Πολύουχο της Παναγία Τριχαρούσα. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική πολυαρχιερατική θεία λειτουργία και ακολούθησε η λιτάνευση της εικόνας στους κεντρικούς δρόμους της Φενικούντας. Ο ίδιος χώρος, ο ιερός ναός και το εικόνισμα της Παναγίας γίνεται και χώρος πνευματικής αναψυχής για να ξεκουραστούμε από την καθημερινότητα της ημέρας αλλά και να επαναπροσδιοριστούμε σε εκείνη την οδό που μας οδηγεί στη σωτηρία. Και σε εκείνη την οδό την οποία υπούργησε με το έργο της και την προσωπικότητά της η κυρία Θεοτόκος. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρισκόμαστε εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα, από το άλλο άκρο της πατρίδας μας. Εδώ είναι ένας χώρος ο οποίος διαδραματίστηκαν οι τύχεις του ελληνισμού υπό τη σκέπη της Παναγίας, την οποία ήρθαμε να λατρεύσουμε, να προσκυνήσουμε και να τιμηθούμε και να ευλογηθούμε από τη χάρη της. Θερμές ευχαριστίες στο Σεβασμιότατο Άγιο Μεσσηνίας που μας κάλεσε, ήλθαμε εδώ, πήραμε ελπίδα, πήραμε δύναμη για να συνεχίσουμε τον αγώνα έχοντας πάντα αισιοδοξία μέσα στην ψυχή μας. Τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο οποίος έστειλε για μία ακόμη φορά ένα ξεχωριστό ενωτικό μήνυμα. Ενωμένοι ως Έλληνες όπως πρέπει, την Παναγιά μας, την Τριχαιρούσα. Εύχομαι και προσεύχομαι και προσευχόμαστε όλοι να βοηθάει την περιοχή, να προστατεύει την περιοχή, να ευλογεί και να κατευθύνει τους κατοίκους της, να δίνει κάθε καλό σε όλους εδώ τους κατοίκους της Φενικούντας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και σε όλο τον ομό μας. Σας προσφέρουμε την εικόνα αυτή της Υπεραγίας Θεοτόκου, να την έχετε στο γραφείο σας, για να σας σκέπει, να σας βοηθεί και να σας ενισχύει στο έργο σας. Η Φενικούντα, εκτός από πανέμορφη, έχει και πολύ καλό κόσμο, αλλά κυρίως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχει πολύ καλούς επαγγελματίες, που μπορώ να πω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση. Έχουν όλοι δουλέψει για την περιοχή τους, προσφέρουν υπηρεσίες σε όλους τους ξένους που έρχονται, έχουν μονιασμένα δουλέψει και έχουν πετύχει πολλά. Εμείς ως πολιτεία τους στηρίξαμε, τους στηρίζουμε και θα τους στηρίξουμε και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν περισσότερο για να τους βοηθήσουμε. Και αυτούς και τον ομό μας και τη Μεσσηνία μας και την πατρίδα μας πάνω απ' όλα, για την οποία τονίζω και πάλι μονιασμένοι πρέπει να δουλέψουμε, να πασχίσουμε και θα τη φέρουμε ξανά εκεί που όλοι επιθυμούμε. Να είσαστε βέβαιοι, να είσαστε σίγουροι πως αυτός ο λαός είναι αποφασισμένος να πάει μπροστά. Δεν κοιτάζει πίσω και δεν θα πάει πίσω. Ας το θέλουν και ας επιμένουν κάποιοι. Μια γιορτή η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή και θεωρώ ότι κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι που γίνεται, ομορφαίνει και τον τόπο αλλά και εμείς κοντά στην Παναγία παίρνουμε ευλογίες για δύναμη και κουράγιο. Θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Κλήρος και λαός και εκκλησίασμα να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στην Παναγία τη Θεοτόκο και με την ευκαιρία να ευχηθούμε στην περιοχή και στην πατρίδα μας να έχει ένα καλύτερο και ελπιδοφόρο μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, πάμε εμείς σε αυτό που βλέπαμε νωρίτερα και νομίζω ότι αναμένεται με πολύ μεγάλη προσμονή. Είναι η αυριανή εκτόξευση του Λάμδασατ μέσω του πλοίαρου του πύραυλου Αντάρες. Να καλησπερίσουμε εμείς τον κύριο Γιώργο Μαντζούρη. Είναι μέλος της ομάδας Λάμδασατ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Νομίζω ότι φτάνουμε σε μια στιγμή η οποία είναι πραγματικά ξεχωριστή και για εσάς αλλά και για όλη την ομάδα, τους Έλληνες που εργάζονται σε αυτό το team, για έναν δορυφόρο, τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο, έτσι. Είναι λίγο ιδιαίτερη στιγμή, περιμένουμε όλοι με αγωνία και εμείς εδώ που είμαστε στην Ελλάδα αλλά και η ομάδα που βρίσκεται τώρα στην Αμερική. Λίγο ο καιρός μας θα έχει χαλάσει όπως σας έχει πει ο κύριος Παπαδόπουλος, αλλά νομίζω ότι στο τέλος με λίγο υπομονή θα βρεθούμε εκεί που πρέπει
για να ξεκινήσουμε να εκπέμπουμε και να φέρουμε το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο προσπαθούμε εδώ και 2 χρόνια να το υλοποιήσουμε όλη η ομάδα μαζί. Να πούμε ποιο είναι αυτό το αποτέλεσμα, γιατί ο ελληνικός αυτός δορυφόρος έχει πάρα πολλές πρωτοτυπίες, πέρα από την τεχνολογική του έτσι, δομή και κατασκευή. Έχει μια σημαντική όσον αφορά το ναυτικό μας και εσείς είστε έτσι είναι και στο ναυτικό που μπορείτε έτσι να δώσετε μια σημαντική διέξοδο στα πολλά διέξοδα που ορισμένες φορές υπάρχουν με την πειρατεία. Ναι, αρχικά έτσι, το ζέκτη του δορυφόρου ήταν εστιασμένο μόνο σε επιστημονικούς έτσι, σκοπούς τύπου υψηλής επιστημονικής κατάρτισης σε σχέση ας πούμε με βιολογικά πειράματα ή κάποια άλλα πειράματα και θελήσαμε να δώσουμε μια πιο πρακτική αξία στη χρήση του δορυφόρου, μιας και όλο αυτό το εγχείρημα θα αφιερωνόταν έτσι και προς την ελληνική κατεύθυνση, στην ελληνική επικαιρότητα και επειδή εμείς είμαστε χώρα που είμαστε χώρα ναυτική κατεξοχήν, θέλαμε έτσι να βάλουμε ένα στοιχείο ναυτικού περιεχομένου πάνω στο δορυφόρο. Στο δορυφόρο ξεκινήσαμε στην αρχή με την χρήση του ΑΕΣ. Προσπαθήσαμε να βρούμε το ΑΕΣ κατ' τρόπον τεινά έτοιμο να το αγοράσουμε και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό δεν κατέστη εφικτό γιατί θέλαμε να κρατήσουμε το κόστος πάρα πολύ χαμηλά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά της ομάδας να το κατασκευάσουν από την αρχή. Αυτό ήταν η πρώτη εξαιρετική ας πούμε, επιστημονική προσέγγιση των παιδιών της ομάδας μας. Και το δεύτερο ήταν ότι θέλαμε και με βάση το γεγονός ότι ξεκινήσαμε 2-2,5 χρόνια πριν το σχεδιασμό, θέλαμε να υποστηρίξουμε έτσι τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται στη μέση του ωκεανού και επικοινωνούν τις περισσότερες φορές με πολύ ακριβά συστήματα μέσω δορυφόρων τύπου Inmarsat πίσω με τα κέντρα ξύλας. Θέλαμε να δώσουμε μια χαμηλού κόστους επικοινωνία, επί της ουσίας μηδενικού κόστους επικοινωνίας. Μηδενικού κόστου επικοινωνία και αυτό νομίζω ότι αν όλα πάνε καλά μεθαύριο θα το καταφέρουμε να δούμε πώς θα πάει και η εκτόξευση από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έτσι αυτοί οι οποίοι θα κινούνται στη μέση των ωκεάνιων περιοχών αλλά και όχι μόνο θα μπορούν να λαμβάνουν μηνύματα από το σταθμό εδάφους εδώ από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου που έχουμε στήσει και να τους ενημερώνουμε όχι μόνο για την πειρατεία, αλλά και για οτιδήποτε άλλο κρίνουμε εμείς ότι είναι απαραίτητο, είναι επίγον στη μέση του ωκεανού. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο γιατί παίρνουμε ουσιαστικά από αυτούς τους ανθρώπους το ψυχολογικό βάρος ότι δεν ξέρω μπροστά μου στα 1000 μίλια τι γίνεται, στα 500 μίλια τι γίνεται. Μέχρι τώρα έχουν καθαρή, ξεκάθαρη εικόνα με βάση τα συστήματα που έχουν πάνω σε ένα εύρος γύρω στα 40 μίλια γύρω από το καράβι τους. Εάν εμείς τους δώσουμε το AIS σε ένα footprint δορυφόρου 800 μιλίων, 800 χιλιόμετρων ας το πούμε έτσι, για να το καταλάβει και ο απλός πολίτης, και παράλληλα τους στέλνουμε και μηνύματα τα οποία έχουν σχέση με το maritime security, με τη θαλάσσια ασφάλεια, δηλαδή αν υπάρχουν κάποια ύποπτα σκάφη γύρω τους, και αυτό γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, near real time, δηλαδή κάθε μία-μισή ώρα, όποτε ο δορυφόρος βρίσκεται πάνω από τη συγκεκριμένη περιοχή, τότε νομίζω ότι θα έχουν μια συγκεντρωμένη εικόνα με αποτέλεσμα να αισθάνονται πιο ασφαλείς, να μπορούν να επικοινωνούν πιο εύκολα και αντίστοιχα και εκείνοι να μπορούν να στέλνουν κάποια μηνύματα προς τα πίσω. Όλα αυτά βέβαια είναι στο σχεδιασμό, είναι πιλωτικά. Είμαστε σε ετοιμότητα, περιμένουμε την εκτόξευση γιατί και εμείς έχουμε αγωνία όπως καταλάβετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για όλο αυτό το εγχείρημα το οποίο έχετε εξελίξει. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε. Πάμε τώρα ξανά στα δικά μας στην πρώτη θέση της ζήτησης για τα εξοχικά. Βρίσκεται η Μεσσηνία. Οι συνθήκες είναι καλές για να γίνουν πράξεις, με το ενδιαφέρον να είναι κυρίως από το εξωτερικό και την αγορά της Ρωσίας. Εκρηκτική αύξηση του ενδιαφέροντος για τα εξοχικά στην Ελλάδα καταγράφουν τους τελευταίους μήνες εκτιματομεσίτες στις τουριστικές περιοχές της χώρας, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται φυσικά και η Μεσσηνία. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, οι ειδικοί εκτιμούν ότι η ζήτηση για τα σπίτια ή εξοχικά έχει φτάσει στα προ-κρίσης επίπεδα, αν και οι αγοροπολισίες δεν είναι ακόμη αρκετές, ώστε να αλλάξει πλήρως η εικόνα, η οποία μοιάζει να έχει τουλάχιστον σταθεροποιηθεί. Στην αγορά κινήτων κατά το 2014 καταγράφεται τάση σταθεροποίηση και οριακή βελτίωση, δεδομένου ότι αυξάνεται η ζήτηση από το εξωτερικό για αγορές τουριστικών ακινήτων και παραθεριστικής κατοικίας. Η αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα, η εμπιστοσύνη που εκφράζουν οι ξένοι στην ελληνική οικονομία και τα απανωτά διθυραμβικά δημοσιεύματα για την χώρα φαίνεται πως αλλάζουν το κλίμα και στην κτηματαγορά. Αυτό είναι ένα θετικό νέο που δείχνει ότι οι ξένοι βλέπουν ξανά τον τομέα της εξοχικής κατοικίας στη χώρα μας. Το θετικό κλίμα που διαμορφώνεται αυτό το καλοκαίρι για την χώρα μας φαίνεται να έχει θετικές επιπτώσεις και στην αγορά των ακινήτων, με τους κτηματομεσίτες
να απαντούν σε ερωτήματα ξένων κυρίως επενδυτών. Παράγοντες που τραβούν την προσοχή των ξένων αγοραστών είναι το ελκυστικό κλίμα της χώρας, το προσιτό κόστος διαβίωσης, η άριστη ποιότητα της ζωής και η πλούσια ιστορία και πολιτισμός που έχουμε. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί πως η αγορά παρέμενε παγωμένη εδώ και χρόνια, ωστόσο φαίνεται ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής του δυσμενούς κλίματος. Διαφαίνεται αύξηση του ενδιαφέροντος κυρίως από Ρώσους για εξοχική κατοικία και παραθαλάσσια οικόπεδα, όμως το ενδιαφέρον δεν έχει μετουσιωθεί ακόμη σε συμβόλαια. Οι αγοραστές χωρίζονται κατά μένα σε τρεις κατηγορίες. Αυτούς που αποκτούν ένα κίνητο μόνο για διακοπές, αυτούς που θέλουν το σπίτι για τη συνταξιοδότηση και εκείνους που το βλέπουν ως επένδυση και αναμένουν υψηλή απόδοση είτε με την ενοικίαση του δικινήτου είτε με την πώληση του στο μέλλον. Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί πως για την Πελοπόννησο γενικά παρατηρείται μια μειούμενη υποχώρηση των τιμών με την εταιρεία FVAT Advisor να επισημαίνει πως υπάρχουν μεγάλα περιθώρια ανάκαμψης εξαιτίας των έργων υποδομής αλλά και των τουριστικών projects που ετοιμάζονται. Πάμε στο χώρο της παιδείας και εδώ ουσιαστικά υπάρχει μια σημαντική συνεργασία και με την περιφέρεια Πελοποννήσου, του ΤΕΗ Πελοποννήσου. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρίτανη του ΤΕΗ, τον κύριο Βελισσαρίου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Καναλόπουλε. Συνάντηση και με την περιφέρεια για μια σειρά από ζητήματα. Φαντάζομαι ότι αυτό της έρευνας, η συνεργασία για την ενίσχυση της έρευνας και της υπόστασης του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος ήταν το πιο κυρίαρχο. Ναι, είναι κυρίως όλα αυτά, αυτή η συνάντηση την Πέμπτη που μας πέρασε το βράδυ. Ήταν μέσα στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ και, και στο πνεύμα αυτών των χαρακτηριστικών που είπατε. Και φυσικά το νέο ΕΣΠΑ, ξέρετε ότι έχει σαν κύριους βασικούς άξονες την έρευνα, την καινοτομία, την έξυπνη εξειδίκευση. Και όλα αυτά μέσα βέβαια σε συνδυασμό με την επιχειρηματικότητα και την. Δηλαδή ουσιαστικά ένας επαναπροσανατολισμός της επιχειρηματικότητας μέσα στα πλαίσια όμως ενός υπόβαθρου έρευνας, καινοτομίας και μιας έξυπνης εξειδίκευσης. Μέσα αυτά τα πλαίσια αντιλαμβάνεται ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι δυνατόν να απουσιάσει. Δεχτήκαμε λοιπόν πρόσκληση από τον Περιφερειάρχη κ. Τατούλη για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, όπερ και γένετο. Πήγαμε την Πέμπτη το βράδυ και έγινε μια πάρα πολύ καλή συζήτηση, μέσα σε πολύ καλό κλίμα. Παρόντες στη συνάντηση εκτός εμού ήταν και οι δύο αναπληρωτές πρόεδρου, ο κ. Δημόπουλος και ο κύριος Γιακουμάτος, καθώς επίσης και ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου του Ιδρύματος, ο κύριος Παπουτσής. Φαίνεται λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα από την εξωστρέφεια, η οποία ήταν βασική και στις δικές σας αναφορές από την πρώτη στιγμή της διοίκησής σας, έχουμε και το ζήτημα που έχει να κάνει με την εισαγωγή, να το πούμε έτσι, του Ιδρύματος στην έρευνα. Υπήρχε και τα προηγούμενα χρόνια, όμως αυτή τη φορά έχουμε περισσότερα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Ναι, αν καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε, είναι το εξής, ότι η έρευνα φυσικά και γινόταν ανέκαθεν στο Ίδρυμα. Απλώς δεν υπήρχε αυτή η εξωτερήκευση, αν θέλετε. Σωστά. Για να μην χρησιμοποιήσω εγώ στα κλισέ που συνήθως λέμε, εξωστρέφηση κτλ. Αυτή τη στιγμή καλούμεθα πλέον και επί συγκεκριμένων θεμάτων και μέσα στο ΕΣΠΑ αλλά και ευρύτερα, πέρα από το ΕΣΠΑ. Και όλοι οι συνάδελφοι που εξειδικεύονται στους διάφορους τομείς στο Ίδρυμα ήδη ασχολούνται με ερευνητικά προγράμματα, αλλά αυτή τη στιγμή μέσω του ΕΣΠΑ θα μπορέσουμε τα προγράμματα να τα βάλουμε σε εφαρμογή στα πλαίσια μιας έξυπνης επιχειρηματικότητας πλέον, που μπορεί είναι μονόδρομος για την Ελλάδα πια. Μπορεί το ΤΕΗ και το ΤΕΗ Πελοποννήσου, γιατί δεν μιλάμε πλέον για ΤΕΗ Καλαμάτας, να παίξει αυτό το ρόλο, δηλαδή να εκμεταλλευτεί πόρους ευρωπαϊκών προγραμμάτων και να τρέξει μια έρευνα η οποία σε τελικό επίπεδο, πέρα από την όποια επιχειρηματικότητα και τη στήριξή της κτλ., θα βοηθήσει εξαιρετικά και την κοινωνία και διάφορους τομείς όπως είναι ο αγροτικός τομέας, για παράδειγμα. Ήδη το κάνουμε αυτό, ήδη τρέχουν ερευνητικά προγράμματα στο Ίδρυμά μας. Και σας λέω, είναι τώρα η στιγμή πλέον της εξωστρέφειας, διότι εμείς από την κουβέντα αυτή που κάναμε και στην περιφέρεια, ουσιαστικά αυτό που καταθέσαμε είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν από το Ίδρυμά μας να δώσει τέτοια στοιχεία, δηλαδή συνδυασμό, σύνδεση της έρευνας με την επιχειρηματικότητα, με την εφαρμογή στην κοινωνία και σε όλα τα πλαίσια, σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται. Αν θέλω να σας πω και μερικά συγκεκριμένα πράγματα, είπαμε για πολλά θέματα που αφορούν τον αγροδιατροφικό τομέα φυσικά, και νομικά συστήματα καλλιέργειας, διατροφής, παραγωγής τροφίμων, πάρα πολλά τέτοια θέματα. Επίσης για το περιβάλλον, υπάρχουν τομείς που έρευνας μέσα στο Ίδρυμά μας, οι οποίοι και αυτοί μπορεί να προάξουν την επιχειρηματικότητα, αλλά και την, γενικά την τοπική αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια. Και επίσης φυσικά να μην ξεχνάμε τα προγράμματα που μπορούμε να προσφέρουμε στη δημόσια διοίκηση, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη διοίκηση μονάδων υγείας, σε έξυπνες εφαρμογές πάνω στα θέματα της διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας, τοπικής αυτοδιοίκησης, την πληροφορική, σε θέματα έξυπνων εφαρμογών στα πλαίσια της πληροφορικής,
Όλα αυτά τεθήκαν σε μια σειρά θεμάτων, θεματολογίας, τα οποία μπορεί να δραστηριοποιηθεί το Ίδρυμά μας και πιθανόν όλα αυτά να διαμορφώσουν και τους άξονες του νέου ΕΣΠΑ που πρόκειται να προκηρυχθεί και θα διαμορφώσουν. Φυσικά, γι' αυτό το λόγο ήταν και η συνάντηση που κάναμε. Και επίσης θα ήθελα και κάτι άλλο να σας πω. Ο Περιφερειάρχης δεν θυμάσαι και έχει καλέσει φυσικά και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με το οποίο, όπως ξέρετε, είμαστε και σε αρχή μιας πάρα πολύ καλής συνεργασίας. Και η επόμενη συνάντηση που θα γίνει θα είναι μαζί με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, οπότε και τα δύο ανώτατα ιδρύματα της περιφέρειας θα δραστηριοποιηθούν. Και φυσικά θα συμμετέχουν και σε κοινά προγράμματα τέτοια, μέσα στα πλαίσια του νέου ΕΣΠΑ. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο του νέου ΕΣΠΑ, έχουν ανοιχτεί αρκετοί ορίζοντες ευρύτεροι. Σημαντικό αυτό. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να συνεχίσετε έτσι. Να είστε καλά, κύριε Καναδόπουλε. Εμείς στα δικά μας έκδηλη ήταν η αντίδραση του κόσμου το πρωί στην Οδό Κρήτης, καθώς αρκετά σκουπίδια ήταν στιβαγμένα μέσα στον δρόμο, δυσκολεύοντας την διέλευση των οχημάτων αλλά και των πολιτών. Έτσι. Όχι μόνο αυτό, αλλά και άσχημες οσμές, κυρίαρχος. Σκουπίδια στιβαγμένα μέσα στο δρόμο ήταν το πρωί το θέαμα που αντίκριζαν οι οδηγοί στην Οδό Κρήτης, καθώς και οι άνθρωποι που μένουν στην περιοχή. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα ο δρόμος αυτός έχει γίνει ανάπλαση τώρα τελευταία, έχει γίνει κλειστού τύπου υποτίθεται, έχει απαγορευτεί εδώ η στάθμη και η στάθμευση. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο κάδος είναι μέσα στη μέση του δρόμου, ενοχλεί την κυκλοφορία και δεν φτάνει αυτό, αλλά βγάζουν και τα σκουπίδια και τα πετάνε κάποιοι έξω. Χωρίς να υπάρχει λόγος. Νομίζετε ότι αυτό είναι σωστό, αυτό εδώ είναι σωστό, ας συνεχίσει ο Δήμος να το κάνει. Αν όμως όχι, καλό είναι, εφόσον πήρε και προσωπικό έκτακτο, καλό είναι να βάλει προσωπικό και τα Σαββατοκύριακα, να έρθουν να μαζεύουν τα σκουπίδια, γιατί όπως βλέπετε, δεν νομίζω ότι αυτό το πράγμα είναι σωστό πρώτα απ' όλα για την πόλη μας. Το θέαμα δεν ήταν ό,τι καλύτερο, καθώς τα σκουπίδια αφενός εμπόδιζαν την οδήγηση γιατί έκλειναν μέρος του δρόμου και αφετέρου η δυσοσμία ήταν μεγάλη, με αποτέλεσμα να ξεσηκώσει τις αντιδράσεις των κατοίκων και των μαγαζιών της περιοχής. Και η εικόνα φυσικά είναι απαράδεκτη, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, και μυρίζει και έχουμε πρόβλημα. Τα σκουπίδια είναι και ο κάδος. Είναι γεμάτος. Γιατί δεν έρχονται να τα καθαρίσουν, να το μαζέψουν τον κάδο, να τον πλύνουν που βρωμάει και από εκεί και πέρα. Νομίζω ότι πρέπει ο Δήμος να είναι σωστός απέναντι στους πολίτες. Δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε δημοτικά τέλη, να είμαστε σωστοί απέναντι στο Δήμο και ο Δήμος να μην είναι σωστός απέναντι στους πολίτες του. Σας παρακαλώ πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να μαζευτεί. Περνάνε αυτοκίνητα, περνάνε τα σκυλιά, περνάνε τα γατιά. Καλό είναι να έρθετε να τα μαζέψετε. Όχι εσείς, ο Δήμος. Είναι πάρα πολύ άσχημος και σαν εικόνα, αλλά και έχουμε και θέμα μυρωδιών. Είναι δυσοσμό. Μας και για τίποτε άλλο. Και για την υγεία των κατοίκων μας. Εννοείται, δεν το συζητώ. Πρέπει και άμεσα μάλιστα, όχι στο γενικό. Ελαφρύνσεις έρχονται για φορολογούμενους σε 4.500 περιοχές της χώρας. Ο λόγος είναι το ψαλίδι που μπαίνει στο φόρο των ακινήτων μέσω των αλλαγών που δρομολογούνται στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, οι οποίες διορθώνουν σημαντικές αδικίες. Μια ανάσα σε χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων σε 4.500 περιοχές της χώρας θα φέρνουν οι αλλαγές που δρομολογεί το Υπουργείο Οικονομικών για τον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ. Με τις νέες ρυθμίσεις διορθώνονται αδικίες, αλλά ανοίγει και ο δρόμος για την εγκαθάριση του φόρου και την πληρωμή του από τους ιδιοκτήτες. Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή των αλλαγών, προβλέπει η εισήγηση του Υπουργού Γιώργου Μαυρογάνη προς τον Υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη, προκύπτουν ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες σε 4.500 περιοχές από όλη τη χώρα, όπως αναφέρουν τα νέα. Πρόκειται για περιοχές που εντάχθηκαν στο σύστημα αντικειμενικών τιμών το 2011 στο συμπληρωματικό φόρο για ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Παράλληλα, φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν την ευκαιρία να τροποποιήσουν αναδρομικά το Ε9 ώστε να αποφύγουν χαράτσια. Με τις αλλαγές αυτές, ρυθμίζονται εκκρεμότητες που υπήρχαν στον υπολογισμό του φόρου και γίνεται εφικτή η εκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, κάτι που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του Ιουλίου. Κατά συνέπεια, εκατομμύρια φορολογούμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για τις οφειλές τους. Τόσο για τον ΕΝΦΙΑ, όσο και για τον συμπληρωματικό φόρο που επιβάλλεται σε ακίνητη περιουσία άνω των 300.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να διορθώσουν τα όποια λάθη έγιναν στην υποβολή του Ε9, κάτι που ανοίγει παράθυρο για μικρότερο φόρο, εάν η τροποποιητική δήλωση είναι χαμηλότερη από την αρχική. Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει τη δυνατότητα αναδρομικής τροποποίησης του Ε9 και αντίστοιχα του ΦΑΠ 11, 12, 13, αλλά και του ΕΝΦΙΑ 14 έως το τέλος Νοεμβρίου του 2014. Αν ο τελικός φόρος είναι χαμηλότερος από αυτόν που θα εκαθαριστεί, το ποσό θα συμψηφιστεί με τις δόσεις που έχουν καταβληθεί έως τότε. Η ρύθμιση αφορά κατά κύριο λόγο χιλιάδες αγρότες που είχαν δηλώσει περισσότερες εκτάσεις από αυτές που κατήχαν, ώστε να λάβουν υψηλότερη επιδότηση. Πάμε τώρα σε ένα σημαντικό συνέδριο που λαμβάνει η χώρα στην Καλαμάτα. Μια συνάντηση γενικής ιατρικής με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και σημειολογία φυσικά
πέραν της διαρκούς ενημέρωσης και για την αξία του συνεδριακού τουρισμού. Στα πλαίσια αυτής της πολυπαραγωγικής σχέσης κρίσης που ακούσατε και πριν μπορούν να δράσουν με παθογενειακά για το σύνολο μεταρρύθμιση του εταίρου, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η υπερανάπτυξη παθογενειακή, η οποία, αν εκπληρωθεί, μπορεί να οδηγήσει στην περιπτώση του συνδωμάτων. Ένα ξεχωριστό γεγονός ιατρικού ενδιαφέροντος πραγματοποιείται στην Καλαμάτα στο τριήμερο συνέδριο του Κολεγίου Γενικής Ιατρικής. Είναι ομάδες εργασίας του Ελληνικού Κολεγίου Γενικής Ιατρικής. Είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι εργασίες. Είναι φροντιστηριακά μαθήματα που αφορούν την ειδικότητά μας, δηλαδή περιλαμβάνουν όλο το εύρος της ιατρικής. Γίνονται κάθε χρόνο και θα συνεχίσουν να γίνονται στη Μεσσηνία αλλά και σε άλλες πόλεις. Στη Μεσσηνία γίνονται κάθε Ιούλιο. Τους ευχαριστώ που επέλεξαν την πόλη μας να γίνει αυτό το συνέδριο. Έχουν μαζευτεί συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολλοί κόσμος και είναι αυτό πολύ καλό για την πόλη μας. Εγώ ως καρδιολόγος φυσικά θα αναφερθώ σε θέματα που ενδιαφέρουν τους γενικούς γιατρούς, δηλαδή στη διάγνωση, στη θεραπεία της καρδιακής ανεπάρκειας, αλλά και σε άλλα επιμέρους θέματα. Πάρα πολύ σημαντικό. Ενημερώνονται συνέχεια τις νέες εξελίξεις και από τους συναδέλφους των άλλων ειδικοτήτων, αλλά και διαβάζοντας όλα τα συνέδρια, τα ευρωπαϊκά, τα διεθνή, και ενημερώνοντας και τους υπόλοιπους για τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην περίπτωση αυτή, εάν ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση πολύ σοβαρή, είναι κάθετρος, έχει πίεση 8,5, δυσπνοή βαθύτατα, δεν προλαβαίνεις να καλέσεις τον αναισθησιολόγο να σου κάνει αναισθησία για να του κάνεις απεινίδωση. Θα προχωρήσεις κατευθείαν να του κάνεις απεινίδωση. Και αν είσαι στο κέντρο υγείας και δεν έχεις να του κάνεις συγχρονισμένη απεινίδωση και έχεις την ασυγχρόνιση, δώσ' του μία. Αν το πετύχει θα τον ατάξει. Αν το πετύχει θα κάνει την Κυριακή τα καρδιά του οδηγήματο αργή, θα του τραβήξει μία δεύτερη απεινίδωση και θα το φτιάξει. Δεν μπορεί να το αφήσει έτσι. Άρα λοιπόν, με το πνευμονικό ήλμα και το καρδιογενές σοκ με κολπική μαρμαρική που μας έρχεται σε τέτοια κατάσταση, πρέπει αμέσως να γίνει απεινίδωση όπου και αν βρίσκεται. Μην φαντάζεσαι τις μεγάλες αποκαλύψεις, ανακαλύψεις, τα καινούργια φάρμακα που θα βγουν κτλ. Η επιστήμη βαδίζει βήμα προς βήμα. Πάντα έρχονται καινούργιες ανακοινώσεις, κάποιο φάρμακο βρίσκεται να έχει κάποια παρενέργεια, το αποσύρουμε, κάποιο δεν πρέπει να συνδυάζεται με άλλα φάρμακα, μια καινούργια δοσολογία του φαρμάκου, καινούργιες θεραπευτικές μέθοδοι, καινούργιες πρατηρίες εργασίες που βγαίνονται. Δεν είναι πάντα οι θεαματικές ανακοινώσεις για κάποιο καινούργιο φάρμακο που βρέθηκε, αλλά οι γιατροί, το συνέδριο λέει στον γιατρό ότι κοίταξε, πρέπει να είσαι πάντα σε εγρήγορση. Δεν είναι αυτά που έμαθες από το πανεπιστήμιο και τελειώσαμε. Πάντα πρέπει να προσαρμόζεις τις γνώσεις σου για να είσαι σύγχρονο. Μέσα σε όλα θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί και η μεγάλη αξία που έχει ο συνεδριακός τουρισμός. Φέτος έχουμε οργανώσει, αυτό είναι το 5ο-6ο συνέδριο που είναι ενδιαφέροντος καρδιολογίας και παθολογίας. Εδώ έχω υπολογίσει ότι οι σύνεδροι πρέπει να είναι πάνω από 500. Αν θέλετε να πω κάτι έξω επιστημονικά, νομίζω έχουν κλείσει όλα τα δωμάτια μέχρι και το πεταλίδι. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτές είναι σπουδαίες δραστηριότητες. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι σπουδαίος για την πόλη μας και από τη στιγμή που άνοιξε ο καινούργιος δρόμος έχει ανοίξει και το τομέα συνεδριακού τουρισμού για τη Μεσσηνία γενικότερα. Σημαντικά τα όσα επισήμανε ο κ. Ζόμπολος. Πάμε τώρα εμείς σε έναν άλλο χώρο. Μια σημαντική μεταβολή υπάρχει στην φορολόγηση των γεωταχή που δίνει η ανάσταση στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα και καλούνται να πληρώσουν φόρο πολυτελείας. Με εγκύκλιο προς αρμόδιες διευθύνσεις καλούνται οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ενημέρωση των αδειών κυκλοφορίας με την αναγραφή σε αυτές του πρώτου έτους κυκλοφορίας των οχημάτων σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος στην ταλαιπωρία πολλών φορολογούμενων κατόχων γιοταχή που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας ως μεταχειρισμένα και οι ιδιοκτήτες τους καλούνται να πληρώσουν φόρο πολυτελείους διαβίωσης μόλον ότι το αυτοκίνητό τους είναι πάνω από 10 ετών, καθώς οι εφορείς δεν λαμβάνουν υπόψη τους την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας, έδωσε με παρέμβασή του ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων Μιχάλης Παπαδόπουλος. Με εγκύκλιο προς τις διευθύνσεις μεταφορών των περιφερειών, καλούνται οι υπηρεσίες να προχωρήσουν στην ενημέρωση των αδειών κυκλοφορίας, αναγράφοντας σε αυτές και το έτος πρώτης κυκλοφορίας των οχημάτων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε χώρες του ΕΟΧ. Το θέμα δημιουργήθηκε από την άγνοια νόμου που υπήρχε, καθώς φαίνεται στις εφορίες που επέμεναν να υπολογίζουν το φόρο πολυτελείου διαβίωσης για τα οχήματα με κυβισμό άνω των 1.929 κυβικών, ακόμη και αν αυτά έχουν ηλικία πάνω από 10 έτη από τη χρονιά που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά.
Ο πρόσφατος νόμος που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Απριλίου ορίζει πλέον για τον καθορισμό υπολογισμού της ηλικίας των ΙΧ που εισήχθησαν μεταχειρισμένα, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ και όχι το πότε αυτό κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Από τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού του ΑΕΔ. Εκτιμάται πως η συνέχισή του θα βοηθήσει τόσο τις τουριστικές επιχειρήσεις, όσο και άνεργους και άλλους πολίτες που δεν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Το επιδοτούμενο διάστημα είναι έως 5 διανυκτερεύσεις. Ξεκινά από το μεσημέρι της Δευτέρας η υποβολή αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων τουριστικών καταλυμάτων για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών τους με την επιταγή κοινωνικού τουρισμού για το έτος 2014-2015. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 130.000 ωφελούμενους και προβλέπει την επιδότηση διακοπών διάρκειας από 1 έως και 5 διανυκτερεύσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν από τις 15 Σεπτεμβρίου του 2014 έως τις 31 Αυγούστου του 2015 σε τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παροχών του ΑΕΔ. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι είτε εργαζόμενοι με 50 ημέρες εξαρτημένης εργασίας το έτος 2013, είτε άνεργοι που το 2013 έλαβαν 50 ημερείς σε επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας, είτε εγγεγραμμένοι άνεργοι στα ειδικά Μητρώα Ανέργων ΑΜΕΑ του ΟΕΔ. Οι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΕΔ για αυτούς και τα αφιλούμενα μέλη τους, όπως αυτά ορίζονται στη δημόσια πρόσκληση. Για την επιλογή στο πρόγραμμα εμφανίζεται αυτοματοποιημένη διαδικασία μοριοδότησης. Μπορεί το προηγούμενο διάστημα στην Αρεόπολη η τουριστική κίνηση να ήταν συνηθισμένη, τον καιρό αυτό όμως ανεβάζει ρυθμούς με πολλούς τουρίστες να επισκέπτονται την περιοχή. Κάτοικοι αναφέρουν πως έχει πολλά ωραία μέρη να καταδείξει. Σε καλούς ρυθμούς κινείται η τουριστική κίνηση στην Αρεόπολη το διάστημα αυτό. Ναι, σαν επισκεψιμότητα σε σχέση με πέρυσι, σαν ξένο κόσμο, έχει διπλάσιο από ό,τι με πέρυσι. Ειδικά το πρωί στο μεσημέρι. Οι Έλληνες είναι λιγότεροι βέβαια σαν τουρισμός επισκέψη. Και γενικά εντάξει από τις 10-15 Ιουλίου και τα μέσα Αυγούστου είναι εδώ ας πούμε το Φόρτε. Τουρίστες φέτος είχαν πάρα πολλούς. Έρχονται πούλμαν από Καλαμάτα, από Γήθιο και όπου είναι το συντομότερο πιο κοντά να έρθουν εδώ να πλαισιώσουν και να δουν τη μέσα Μάνη. Όσον αφορά τις ημέρες που μας πέρασαν, η κίνηση που είχε καταγραφεί δείχνει να ήταν η συνηθισμένη. Προς το παρόν ήρεμα τα πράγματα, αλλά από ό,τι φαίνεται θα πάει καλά φέτος. Αυτό τέλος που τονίζουν κάποιοι και επαγγελματίες της περιοχής είναι ότι η Αρεόπολη έχει πολλά ωραία τουριστικά μέρη και αξιοθέατα για να ξεναγηθούν οι τουρίστες επισκέπτες. Μπορεί να δει να ξεκινήσει εδώ από την Αρεόπολη, ξεκινάει από το λιμένι κάτω, Νέο Ήτυλο, λιμένι, ανεβαίνοντας Αρεόπολη και μπορεί να προχωρήσει μέχρι το Τέναρο μέσα. Το οποίο είναι μια διαδρομή που πιστεύω ότι μπορεί να μην υπάρχει στον κόσμο. Είναι μαγευτικά δηλαδή πολύ. Εντάξει, τα σπήλα του δηρούν το νούμερο ένα της περιοχής. Κατά βάση είναι αυτό. Εντάξει, η βάθεια με τους πύργους, γενικά την τεκτονική αρχιτεκτονική που είναι με την πέτρα και με τους πύργους. Για μια ακόμη χρονιά, το 8ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας ξεκίνησε με μεγάλη επιτυχία και απήχηση από τον κόσμο. Πολλές δραστηριότητες πρόκειται να λάβουν χώρα. Ξεκίνησε το 8ο Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας και ήδη είχε τεράστια επίγηση από τον κόσμο. Το φεστιβάλ αξίζει να σημειωθεί ότι είναι μια εθελοντική πρωτοβουλία για την ανάδειξη και δημιουργική χρήση των δημοσίων χώρων της Καλαμάτας. Σκοπός του είναι να προσφέρει ένα ανοιχτό πεδίο για την ελεύθερη και δημιουργική έκφραση των νέων, αλλά και μια εναλλακτική πρόταση διασκέδασης μέσα από γκράφιτι, σκέιτς, dirt bikes, ζογκλερικά, θέατρο, χορό, συναυλίες, τέχνες δρόμου, έκθεση, ζωγραφική προσώπου, εργαστήρια επαναχρησιμοποίηση υλικών, χαριστικό παζάρι, ποδηλατικά δρόμενα και πολλά άλλα. Το φεστιβάλ φιλοξενείται στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων Καλαμάτας και καλεί όλους εσάς να το επισκεφτείτε και να περάσετε όμορφα.
Είναι ένα φεστιβάλ που πλέον έχει αρχίσει και γίνεται θεσμός. Έχει γίνει διεθνές, είναι μια ζωντανή διαφήμιση για την πόλη μας και ένα ζωντανό παράδειγμα το πώς μπορείς χωρίς χρήματα να διοργανώσεις κάτι τόσο μεγάλο. Ελπίζω και όλο και περισσότερος κόσμος να το αγκαλιάσει και του χρόνου να είναι ακόμα περισσότεροι και στην Οργανωτική Επιτροπή του Φεστιβάλ. Γενικά το Φεστιβάλ Δρόμου Καλαμάτας λειτουργεί ως ένας πόλος συνεργασίας για τους τοπικούς φορείς, τις άτυπες ομάδες και τις οργανώσεις της πόλης, όπου όλοι όσοι διοργανωτές διοργανώνουν ένα κομμάτι μέσα στο φεστιβάλ και όλοι μαζί φτιάχνουν αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα. Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Βασίλης Δικαιουλάκος συνεχίζει να είναι αρρωγός και κινητήρια δύναμη στις επιτυχίες των μαθητών του σε διαγωνισμούς και όχι μόνο. Ο λόγος αυτή τη φορά γίνεται για τον μαθητή Παναγιώτη Μπουζιάννη και την επιτυχία που είχε στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Χημίας. Το Φροντιστήριο Δικαιουλάκος Βασίλειο συγχαίρει τον μαθητή του Παναγιώτη Μπουζιάννη του Παύλου, μαθητή της ΓΑΜΑ Ηλικίου του 3ου Λυκείου Καλαμάτας, για την σημαντική επιτυχία του στον 28ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό Χημίας 2014. Ο 28ος Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός Χημίας διενεργήθηκε σε 70 εξεταστικά κέντρα σε όλη την επικράτεια. Από τους μαθητές που πρότευσαν στο διαγωνισμό, θα επιλεγούν οι μαθητές οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στην 46η Ολυμπιάδα Χημίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ανόη του Βιετνάμ Ιούλιο 2014. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων Χημικών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Διαβίου, Μάθησης και Θρησκευμάτων και σημειώθηκε μεγάλη επιτυχία στη συμμετοχή του και στην αρτιότητα της οργάνωσής του. Το Φροντιστήριο Βασίλειος Δικαιουλάκος ενθαρρύνει τους μαθητές του να συμμετέχουν στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής, Μαθηματικών, Χημίας και Βιολογίας, υποστηρίζοντας τους με εκπαιδευτικό υλικό και επιπλέον ώρες διδασκαλίες. Μέρος του υλικού όπως και άλλες πληροφορίες βρίσκονται στην σελίδα του φροντιστηρίου www.δικαιουλάκος.gr. Ο μαθητής Παναγιώτης Μπουζιάννης του Παύλου, με βαθμό πρόσβασης 18,7, περνάει στη Φαρμακευτική Σχολή Αθηνών. Το φροντιστήριο συγχαίρει τον έμπειρο και μάχημο χημικό κύριο Αλέξανδρο Μπουφέα, ο οποίος προετοιμάζει τους μαθητές της Β' και Γ' ηλικίου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Επίσης, ο αξιόλογος καθηγητής του φροντιστήριου αναλαμβάνει τα επίλεκτα μαθήματα πρώτης, Β' και Γ' ηλικίου θετικής κατεύθυνσης. Ξεχωριστές παραστάσεις θα δοθούν στην Καλαμάτα, στη Μεσίνη και το Μελιγαλά σχετικά με το Hollywood Motor Show, ένα μοναδικό θέμα το οποίο έρχεται για πρώτη φορά στην χώρα και την περιοχή μας. Ένα υπερθέαμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα και στην Καλαμάτα με τους κορυφαίους κασκαντέρι του Hollywood σε μία δύο-ωρη παράσταση που θα σας ξετρελάνει. Το Hollywood Motor Show είναι ένα υπερθέαμα που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την Ευρώπη. Με μοναδικούς κασκαντέρ, που έχουν ντουμπλάρει πολλούς μεγάλους αστέρες του Hollywood. Λοιπόν, είναι μία θεατρική παράσταση εκτός από τις επιδείξεις αυτοκινήτων, μηχανών που έχουμε. Έχουμε βάλει μέσα και θεατρικά στοιχεία, ένα κόνσεπτ, αστυνόμια, κλέφτες, το έχουμε φτιάξει έτσι πολύ όμορφα, βγάζοντας μέσα από εκεί κοινωνικά μηνύματα, χιούμορ, την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας από την αστυνομία και πολλά πολλά άλλα. Στόχος τώρα του Hollywood Motor Show είναι η ψυχαγωγία φυσικά των θεατών της και σκοπός της είναι να αγγίξει ακόμη και να υπερβεί τα όρια της οπτικής θέρψης με το σύνολο των εικόνων που λαμβάνει ο θεατής. Δηλαδή θα δει πράγματα τα οποία πιστεύω ότι δεν έχει ξαναδεί, με έναν γύρο θανάτου τον οποίο δεν έχει ξαναδεί έτσι όπως τον έχουμε στο show. Είμαι πολύ περήφανη ουσιαστικά και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που παρουσιάζω, γιατί είμαι Captain Τέλου εκεί. Περιοδίες σε όλη την Ελλάδα μαγεύουν το κοινό σε μια παράσταση που δεν πρέπει κανείς να χάσει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό το show. Κάνουμε περιοδία εντωμεταξύ σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε ξεκινήσει από το Άργος, από την Τρίπολη, έχουμε παίξει Μεγαλόπολη. Και τη Δευτέρα 14 Ιουλίου θα είμαστε στη Μεσίνη, έχω και το χαρτί μου να το βλέπω και παίζουμε στο μικρό πάρκινγκ στην πλατεία 9 η ώρα το βράδυ. Επίσης την Τετάρτη 16 Ιουλίου είμαστε στο Μελιγαλά, στο Σταθμό Καφέ στις 9 πάλι το βράδυ και από Παρασκευή 18 Ιουλίου έως και 21 Ιουλίου Δευτέρα θα βρισκόμαστε στο Καρφούρ εδώ στην Καλαμάτα στις 9 το βράδυ. Και επίσης με το εισιτήριο μαζί θα υπάρχει και μία δώρο επιταγή των 10 ευρώ από Carrefour.
Είναι πολύ καλή κίνηση αυτή. Είναι καταπληκτική η αντίδρασή τους. Αν τους βλέπατε, δηλαδή είχα μείνει άναυδη. Ανεβαίναν σε καρέκλες, φωνάζανε, τρέχανε, δεν το πιστεύανε. Είναι πολύ χαρούμενοι που έχει γίνει ένα τέτοιο μεγάλο θέμα στην πόλη τους. Θα πάμε και σε άλλα μέρη. Ουσιαστικά θα φτάσουμε και Κρήτη, θα πάμε και νησιά. Η ανταπόκριση του κόσμου και από τις άλλες πόλεις είναι πάρα πολύ μεγάλη και τους ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε να τους ανταμείψουμε βέβαια. Απίστευτο! 500.000 επιλογές με την επιδότησή της νέας σου σύνδεσης. Σε tablet! Το μυθιστόρημα ή όλη την τριλογία. Εσύ το άσπρο, εσύ το μαύρο. Και για μένα, λέω να τα πάρω όλα. Ψάχνεις το καλύτερο για την επικοινωνία σου. Ψάξ' το στα public. Αφού εδώ είσαι. 290 ευρώ. Απίστευτη επιδότηση σε 500.000 προϊόντα. Στο απόλυτο συμβόλαιο W και σταθερή από τη Wii. Τελεία και Παύλη. Σε μια ξεχωριστή αθλητική συνάντηση που γίνεται Θεσμός με μεγάλη επιτυχία το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Handball στις μικρές ηλικίες. Με θριαμβευτή το Φίλιππο Βέριας ολοκληρώθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπέδων Διομήδης Cup στην Αργολίδα, το οποίο στέφθηκε από οργανωτική και αγωνιστική επιτυχία. Ο Φίλιππος Βέριας στον τελικό της διοργάνωσης νίκησε 26-14 την Πηλαία σε ένα κατάμεστο κλειστό γυμναστήριο στην Αγία Τριάδα και κατέκτησε ένα ακόμη χρυσό μετάλλιο στις αναπτυξιακές κατηγορίες του Handball. Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Άρης Νίκαιας που επιβλήθηκε το Ζαφυράκι Νάουσας με 22-15 στο μικρό τελικό και γυρίζει τη βάση του με μια πολύ σημαντική επιτυχία για το πειραϊκό Handball. Τις απονομές τους μεταλλιούχους πραγματοποίησαν ο Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας και πρώτος Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Χειροσφαιρίσεως Ελλάδος Τάσος Χιβιδόπουλος, ο Πρόεδρος του Διομήδη Άργους Κώστας Βλαχοσπύρος και ο Διευθυντής Διοργάνωσης Νίκος Βλαχοσπύρος. Το κύπελο ήθος παρέλαβε ο Φίβος Σικαιών από τον Σοκράτη Δόρη, Αντιδήμαρχο Αθλητισμού της Πηλαίας. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.